τώρα. Ή εξαθλειωμένοι. Έτσι, ή παραδίδεσαι ψυχικά εξαθλειωμένοι και σωματικά. Ή σε ανυψώνουν. Ή παραδίδεσαι ή πιάνει τη ζωή από τα μαλλιά. Ναι, ή ανυψώνεσαι. Έτσι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όταν τάξω ο καημένο ο πατέρα μου ότι πήρα την απόφαση με τη μητέρα μου, εν αγνία του, να διακόψω το σχολείο. Ποιο σχολείο, αυτό που υπήρχε. Αυτό που υπήρχε. Οργίστηκε ο καημένο τόσο πολύ. Δεν είχε τελειώσει το γυμνάσιο, δεν ήξερε ο άνθρωπο. Ήθελε όμω το γιο το παιδί του να γίνει καλύτερο από το. Του ψαλμού του Δαβίδ διάβαζε, αυτό όταν διάβαζε. Ναι. Λοιπόν, και αρπάζει, θυμάμαι τα βιβλία μου. Ήταν 5-6 βιβλία επάνω σε ένα παράθυρο το είχαμε. Μιλάτε για βιβλιοθήκη. Ναι, σε ένα περβάζει εκεί. Ναι, ναι, και τα παίρνει λοιπόν και την ώρα η μητέρα μου είχε ανάψει το φούρνο για να φουρνίσει το ψωμί. Και πάει να τα ρίξει ορμητικά μέσα από το θυμό του, από το κακό. Ότι εγώ θέλω να σε μάθω γράμματα και εσύ αποφάσισες να πάρεις άλλο δρόμο για να τον βοηθήσω ή τίποτα άλλο. Τον εκράτησε, θυμάμαι, η μητέρα μου και δεν έκαψε τα βιβλία. Αυτή ήταν μια οριακή στιγμή, για να συνεχίσω, τι μπορεί να κάνει ένας πατέρας, ένας μεγαλύτερος, έτσι, ο οποίος έχει αίσθηση της. Έχει μια προοπτική, έστω και μικρή, που την είχε ο πατέρας μου. Πάντως είναι συγκλονιστικό ότι στερούμαστε, δηλαδή είπε ο πατέρας και η μητέρα ότι ζούμε στη στέρηση για να σπουδάσει το παιδί, ναι. Γιατί το μεγάλο παιδί, αυτό που συνήθως το μεγάλο παιδί ήταν αυτό που έμενε ακριβώς για την οικογένεια. Ο κηδεμόνας, που έβαζε πλάτη για τους επόμενους. Βεβαίως. Και αυτό ακριβώς που λες, Γιώργο και Βασίλη, με έκανε ότι ο μεγάλος είναι ο προστάτης και δεν πρέπει να σπουδάσει ο μεγάλος, να σπουδάσει ο μικρός, ο μικρότερος. Με έκανε να έχω ένα αίσθημα ενοχής όλη μου τη ζωή. Αλήθεια λέτε. Ναι, ναι. Όλη μου τη ζωή ένα αίσθημα ενοχής. Όπως συμβαίνει και το αντίστροφο να πω, ότι και πολλοί γονείς έχουν τύψεις γιατί. Διότι ενώ το πρώτο παιδί είχε τις ικανότητες και όλα αυτά να σπουδάσει, να πάει ακόμη πιο ψηλά, το κράτησαν γιατί σου λέει μην πας να σπουδάσεις στην Αθήνα, έλα να σπουδάσεις στην Τρίπολη εδώ που είναι κοντά, διότι είναι πίσω και τα αδέρφια σου, αυτά τι θα γίνουν, διότι δεν υπήρχε οικονομική άνεση. Και έτσι φρενάρισαν τα πρώτα παιδιά για να ακολουθήσουν και τα δεύτερα. Ήταν... Προχωρούμε, είμαι στην τελευταία τάξη για να... Είμαι στην τελευταία τάξη και ο Μακαρίτης ο Ευστράτιος, όπως ο Παπαστράτων λέγαμε. Τον πρόλαβα. Τον πρόλαβες, έτσι. Βέβαια. Ήταν γιγάντιος. Αυτός ήταν πράγματι τα ίδια τους με τα άσπρα μαλλιά. Ναι, ναι. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι γνώσεις είχε τότε. Δεν ήξερα, σαν μαθητής. Όμως, μπορώ να πω ότι στα δύσκολα εκείνα χρόνια, αν συμφωνείτε, θα μου πείτε, είχα έτσι σχηματίσει. Δηλαδή, κράτησε το γυμνάσιο στο ύψος του. Ακριβώς το κράτησε. Ήταν τόσο δύσκολη κατάσταση τότε, παιδιά, τόσο δύσκολη, ναι. Να καταλάβετε, εγώ δεν το, τέλος πάντων, είχα φύγει μετά, δεν θυμάμαι, έρχονταν να δώσουν εξετάσεις για να πάρουν το απολυτήριο με τη χειροβοβίδα επάνω, το πιστόλι, μαθητές, στο ή με το πιστόλι. Ναι. Και είχε τη δύναμη αυτός ο άνθρωπος. Τους αφόπλιζε. Να τους αφοπλίζει. Ναι, τα είχα ακούσει αυτά. Εγώ και... πίστευα ότι αυτά συμβαίνανε μόνο στη Μάνια, αλλά είναι παλακωνικό φαινόμενο. Όχι, αυτό ήταν. Γιατί στη Μάνια το έχω ακούσει από τους παππούδες μου. Ναι, ήταν κάποιος... ένα περιστατικό. Την πρώτη μέρα τώρα 500-600 παιδιά, όπως προείπα, από χωριό και αυτά, έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Οχλαγωγία αυτό. Οπότε βγαίνει ο Σούπος, σαν να τον βλέπω μπροστά μου, βγαίνει στη βεράντα εκεί. Σκασμός μορλόφες! Ναι. Μας έπιασε η καρδιακή προσβολή. Το ευρεολόγιο, να μην εκπλήσετε αυτό που τα ακούει, το ευρεολόγιο του Στράτη, ναι, του Σούπου ήταν ποίηση. Ναι, δεν, ήταν, ναι. Δεν το εκλάμβανες, ναι, όπως σε ως ιδιότητα. Ναι. Στο βάθος είχε καρδιά μικρού παιδιού, αλλά ο χαρακτήρας του, η ολοκλήρωσή του, ήταν σκληρός. Στεκόταν, ναι, δεν μπορούσε και αλλιώς να κάνει. Σκληρό κέλυφος, ναι, και δεν μπορούσε βεβαίως. Και κράτησε το γυμνάσιο, το κράτησε κυριολεκτικά, ναι. Βέβαια, ως προς τις γνώσεις, τώρα δεν θέλω τι να πω, και δεν είναι μόνο εκείνος. Φυσικά δεν ήξερε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να ξέρει. Δεν, παρόλο που τον είχα στην τελευταία τάξη, ήταν από τους φιλολόγους. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν έδωσε εντολή,
θυμάμαι, να κουρευτούν όλοι. Ήμουν, όχι, ναι, αυτό είχε γίνει. Ναι, να, τη Δευτέρα, απαξάπαντες, είμαστε 1.200 μαθητές. 1.200 μαθητές στο γυμνάσιο Αρένου, διότι δεν χειρουργούσαν τα περιφερειακά. Όχι, ήταν ένα γυμνάσιο. Σκάλα Βλαχιώτη που είναι σήμερα. Όχι, όχι. Υπόγεια και αποθήκες και αυτά ήταν. Όλα, όλα γεμάτα, ναι, ναι. Ένας λαός λοιπόν. Μελισσοκομείο. Μαθητόκοσμος. Και αυτός ο κόσμος, ναι, κοιτάξτε να δει, είχε, δεν είχε βρει το δρόμο του. Που λίγο γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά του στο σχολείο, διότι είχαν αγριέψει τα πράγματα. Καθηγητές. Άλλοι διώκονταν, άλλοι όχι, άλλοι αυτοί. Και μέσα από τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι. Ναι, λοιπόν, και όλοι θα έρθετε με τα πλήκια σας. Και τον αριθμό μεθυσολογίου ραμμένο με σριτζίμι, έλεγε. Πώς το λέω. Όποιος δεν έρθει θα φύγει. Ήταν απόλυτος. Λοιπόν, έρχεται Δευτέρα. Εγώ δεν πήρα καπέλο, πλήκιο. Δεν πήρα γιατί δεν τολμούσε να πάω στον πατέρα. Τι να το πω αφού δεν είχε. Να του πω πάρε μου πηλίκιο. Ούτε το ζήτησε το άνθρωπο. Λοιπόν λέω θα πάω έτσι. Θα πάω έτσι. Λοιπόν, άλλη Δευτέρα μετά την προσευχή η 8η τάξη στην οποία θα μπαίναμε σε λίγο ήταν 120 ακριβώς. Αν είμαστε 116 μαθητές σε ένα τμήμα στο αμφιθέατρο. 116 ή 120. Υπερπλήρες. Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Δεν ήταν και η σκηνή που υπάρχει τώρα και έχω χώρους. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν, ενώ τα άλλα παιδιά μπαίνανε στις τάξεις, η 8η τάξη ήταν παραταγμένη σε μήκος, μια ώρα μέχρι πέρα μια κουρά. Έκανε επιθεώρηση όπως κάνει ο στρατηγός. Ο στρατηγός του παίρνωσε πάνω. Ήταν Οκτώβριος μήνας νομίζω. Φτάνει λοιπόν και σε μένα. Εσύ, πού το πηλικιό σου. Ποιο είμαι εσύ, αρχά, δεν έχω πηλικιό. Γιατί? Ναι. Έλαβαν. Ανεβαίνω επάνω στο γύσο εκεί. Λέω, κύριε Γυμνασιάρχα. Λέω. Σαν στρατιωτική αναφορά, ναι, 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 ναι. Δεν, αναφορά ναι, τάγματος. Ναι. Αδυνατό να πάρω πηλίκιο. Δεν τόλμησα να το πω ούτε στον πατέρα μου. Και για να μην νομίσετε ότι το κάνω αυτό για να έχω μαλλιά ή για να φαίνομαι γιατί υπήρχαν τέτοια, σας υπόσχομαι ότι θα καρώ εν χρώ. Θα κόψω τα μαλλιά μου με την ψηλή μηχανή. Θα καρώ εν χρώ. Εν χρώ έχει να κάνει με το δέρμα, δηλαδή. Ναι, το φαίνεται το δέρμα. Ναι, το άκουσα αυτές τις μέρες. Ναι, δεν είναι, ναι, είναι αδύνατο. Διαφορετικά του λέω, εάν επιμένετε και καθόμουν προσοχή μπροστά. Θα καρώ. Ναι. Του λέω, ναι. Διαφορετικά του λέω, θα αναγκαστώ. Του λέω να επιστρέψω στο χωριό μου. Δεν θα. Πώς λέγεσαι? Το κρίμα στο λαιμό σου, λοιπόν, θα να του πω. Αυτό, ναι. Πώς λέγεσαι, ρε, μου λέει. Λέω, ο Δημήτρης του Κασαφάνας. Άλλαξε πρόσωπο, ο Μπαρμπαστράτης. Το θηρίο αυτό. Το φώτισε ένα φως. Εσύ είσαι, μου λέει, που μου γράφεις για τον Πρωτανιστά. Μας είχε βάλει την πρώτη έκθεση. Και ανέφερα τον Πρωτανιστά, όπου γυμνάζονταν οι αρχαίοι Σπαρτιάδες, δεν ξέρω, κοιτάει στην διάσταση. Και είχε αυτός, είχε ξαφνιαστεί. Από την έκθεσή μου. Έκτοτε πέρασα μέσα, μου λέει. Φυσικά ποτέ δεν με σήκωσε πια από μάθημα, μόνο από κάτω, ενώ όλους βάλουν τους σήκωνα και λοιπά, τους εξέτες και λοιπά. Αυτό και κάναμε μάθημα επάνω στο έναν καιρό, τον Μάιο-Ιούλιο, επάνω στην ταράτσα, γιατί κάτω ήταν το τάγμα της 9ης ημεραρχίας, τελείωνε σήμερα το πόλεμος τότε, κάναμε στο λόφο μάθημα. Υπαίθρι καθημερινή έξω με τα βιβλία μας, τέτοια πράγματα. Αυτά ως προς το γυμνάσιο για να μην. Πάμε και λίγο στα φοιτητικά χρόνια. Στα φοιτητικά χρόνια. Και θέλουμε να σας ακούσουμε λίγο και για το σήμερα πώς βλέπετε τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα, Βασίλη, από τον κύριο καθηγητή, να μας πει μερικά πράγματα έτσι, σαν συμβουλή, σαν απόσταγμα ζωής, πάνω σε αυτό που ζει η πατρίδα μας σήμερα. Έτσι, πάμε στο σήμερα, ναι. Ας αφήσουμε, αρκετά είπατε. Θα πάμε στο σήμερα. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Οπότε πάμε στο σήμερα. Όχι, θα ήθελα. Να πείτε, για αυτό θα ήθελα να σας πω μάλλον ότι. Ό,τι θέλετε, ναι. Ότι όταν πήγα στο πανεπιστήμιο. Έχει σημασία αυτό να το ακούσετε. Α, διότι
Δεν σου απάντησα ότι διάβαζα στο, στο πεζούλι. Στην εκκλησία. Δεν είχα που να διαβάσω. Τα παιδιά μέσα ήταν πολλά. Η λάμπα δεν φώτιζε. Και έπρεπε να διαβάζω την ημέρα. Αφού καλλιέρισε τα χθήματα όλα και έμασε τις ελιές, βοηθώντας τον πατέρα μου, από τον Απρίλιο και μετά απεφάσισα να διαβάζω για να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Τίποτα άλλο. Και επειδή δεν είχα χώρο να διαβάσω, πήγαινα εκεί στο προάβλιο της εκκλησίας, περνούσαν οι δρόμοι, περνούσε η αγροτιά με τα μουλάρια, τα γαδίλια, κάνανε τις δουλειές και ξαφιάζονται που βλέπανε κάθε μέρα, πρωί βράδυ, ένα παιδί σκυμμένο. Να διαβάζει. Το Δημήτρη, το Δημητράκη, τον Κατσαβά, να διαβάζει. Τι διαβάζει αυτό το παιδί, τι διαβάζει. Πω σε καλό του, τι διαβάζει. Τι έχει πάθει, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ μου έγραφαν από την Αθήνα συμφοιτητές μου, οι συμμαθητές που κάποιοι τελειώσουν μαζί. Αν δεν έρθεις να κάνεις φροντιστήρια στην Κάνικος, δεν πρόκειται να επιτύχεις. Στο λέμε εμείς. Έκανα φροντιστήρια όλο τον χρόνο. Εγώ δεν έκανα φροντιστήριο. Αφού καμάτεψε όλα τα χωράφια, άρχισα να διαβάζω συστηματικά. Από τον Απρίλιο. Και επειδή δεν έκανα φροντιστήριο στη ζωή μου, τι έκανα. Έβαζα έκθεση στον εαυτό μου, θέμα, αν είναι δυνατόν. Ναι. Και έπειτα από 3-4 ημέρες, αφού μεσολαβούσε ένα χρόνο και διάβαζα άλλα πράγματα. Το έβλεπα από άλλη αφετηρία. Είχα γίνει σοφότερος, αντικειμενικότερος και διόρθωνα ο ίδιος το γραπτό μου. Ακούστε μέθοδος. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, φτάνω στην Αθήνα με τη φάλαγγα τότε. Δεν πήγαμε από την Τρίπολη όπως είναι σήμερα. Έπρεπε να περάσω από το Κύθιο να πάρω το ατμόπλιο. Το καράβι. Πρέπει να σας πω που είστε και γυριάτες και βλέπετε τη θάλασσα και όλη η Ελλάδα κολυμπάει στη θάλασσα. Εμείς τη θάλασσα δεν είχαμε δει τότε. Μη σας κάνει εντύπωση. Όχι μόνο εγώ. Ούτε εκδρομές κάναμε, ούτε τίποτε. Τη θάλασσα δεν την ξέρα, μόνο στο χάρτη την είχαμε δει. Και δεν ήξερα ποια είναι αυτή η θάλασσα του ξενοφόντος που είχα που δεχθεί. Λοιπόν, και όταν ακούσαμε ότι αποκλείεται να ταξιδέψουμε διότι ήταν αντάρτες στο δρόμο και έπρεπε να πάω μόνο με το καράβι. Πώς να πάω στο καράβι, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Να την δεν ήξερα τόσο μακριά όσο. Τι να πω τώρα, η Αλάσκα τόσο μακριά. Λοιπόν, και πήγα εκεί πέρα και σταματάει το αυτοκίνητο. Θυμάμαι στον δρόμο, μπαίνει βροχή μέσα από το αυτοκίνητο, μπαίνει ένοπλοι μέσα να μας κάνουν έλεγχο. Τρομοκρατήκαν, φτάνω στο γύρο, φτάνοντας, βλέπω θάλασσα. Άμα, θάλασσα. Πήρα, πιάσα μια γωνιά εκεί πέρα και περιμένω το καράβι στην το είδα σαν μεγάλη πολύφωτη πολιτεία να πλησιάζει. Έμεινα κατάπληκτος. Δε. Και όταν μπήκα στη βάρκα για να φτάσουμε για το λιμάνι, δεν λειτουργούσε τότε. Πήγαινε ο βαρκάρης με τα πράγματα. Έβαλα το χέρι μου, θυμάμαι, μέσα στη θάλασσα να δω κατά πόσο αλμυρή είναι, ναι. Τι σημαίνει τι θάλασσα. Γεύση, να ανακαλύψω τη θάλασσα, όπως λέει ο Αλήθειας, από την αλμύρα και όχι από τα ταξίδια που. Έτσι. Ναι, ναι, και τέλος πάντων έδωσα εξετάσεις και δεν ήξερα ότι θα επιτύχω. Δώσαμε πάρα πολύ. Ούτε και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό αφού έδωσα εξετάσεις έτσι, με ένα βαθμό 14 παρακαλώ στο απολυτήριο και όχι 20. Δεν τότε ξέραμε. Δεν έβαζαν δεν τα ξέραμε αυτά. 20. Βία, 1, 2, 3 μαθές δεν είχαν πάρει. Μια παρένθεση. Όταν πήγα εγώ στην Τρίπολη. Και δεν έκανα και εγώ φροντιστήρια, έκανα 20 μέρες φροντιστήριο τον Αύγουστο. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί τελευταία στιγμή αποφάσισα να πάω στην Ακαδημία. Και με ρωτάει ο καθηγητής, φιλόλογος, μου λέει τι βαθμό έχει στο απολυτήριο στα ελληνικά αρχαία νέα. Τον κοίταζα και δεν του απαντούσα. Οπότε ψιθυριστά του λέω τόσο. Ασφαλώς του γυμνασίου Αρένων Σπάρτης είσαι, μου λέει. Αυτός ο βαθμός μου λέει, να μου το θυμάσαι. Αντιστοιχεί στο 18-19 και τόσο έγραψα όταν έδωσα. Ακριβώς έτσι ήταν. Ναι, ναι. Γιατί την κράτησε την παράδοση. Ναι, 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 γιατί όταν πήγα να δώσω εξετάσεις, κάποιος φίλος είχε τεφέλη του κιόλας και μου δείχνει το απολυτήριό του πόσο έχει 19. Λέω εγώ απελπίστηκα. Αλλά του έκανα κάποιες ερωτήσεις έτσι με τρόπο να εδώ, το ξέρουν. Τους έπιανα. Λέω για πέστε μου, κύριε, για πέστε μου το άλλο. Κόκαλο εκείνο. Α, το λέω. Έδωσα εξετάσεις, εν πάση περιπτώσει, και άρχισα να βγω τα αποτελέσματα. Έπιασα δουλειά στο Μπογιάτι, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με πήρανε ο στρατός με κάποια ρούχα εδώ. Ήμουνα σαν χαμίνι, ήμουνα με σύρματα δεμένα εδώ έτσι, γιατί δεν μου έρχονταν τα στρατιωτικά ρούχα που πηγαίναμε. Ξεφορτώναμε οβίδες. Ο εμφύλιος ήταν στο τέλος του
στην πίνη μου. Καταλάβαινε ότι μπορούσε να εκραγεί μια οβίδα και να μην υπάρχω σήμερα. Και γιατί είχαν συμβεί και αυτά. Και μπάστα πηγαίναμε νύχτα, πρωί-πρωί, στον Πογιάτη, στο Τατόι, στο. Τέλος πάντων. Και όταν μου είπαν ότι πέθηκα, δεν το πίστευα και πήγαμε όλοι εκεί πέρα και του κέρασα κάστα να θυμάμαι. Είμαστε καμιά δεκαριά. Οι οποίοι είχαν αποτύχει και είχα επιτύχει μόνο εγώ. Καταλάβατε, ναι. Και πήρε 40 είχε προκηρύξει να πάρει τότε η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. 40. Ναι. Και πέτυχαν 34. Oh. Ναι, είχα σειρά νομίζω 26, 27. Ναι. Ναι, ακριβώς. Και για να μην προκαλέσω το φθόνο και τη ζήλια των παιδιών, γιατί άκουσα λέει προκειμένου να πετύχει ένας εμάς, καλύτερα πέτυχε ο Δημητράκης. Ναι, ναι. Δεν παιδιά, τι να σας κεράσω. Ένας φτωχός καστανάς ήταν εκεί πέρα. Έβγαλα κάτι ψηλά που είχα και τους κέρασα κάστανα. Λοιπόν, όταν παρουσιάστηκα στο λοχαγό, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, του λέω από σήμερα πάω, διακόπτω την εργασία και μου λέει γιατί. Του λέω από αυτή τη στιγμή είμαι φοιτητής στη Φιλοσοφική Σχολή. Πετάχθηκε όρθιος, σαν να είχε περάσει ηλεκτρικό ρεύμα. Εσείς μου λέει είναι δυνατόν και εργάζεσαι εδώ. Τέλος πάντων, ναι. Όσο για τις δυσκολίες, θα κλείνω, αλλά θα το πω αυτό. Τελειώνω. Έμπαινα στον οίκο του φοιτητή, μεγάλες δυσκολίες, γνώρισα καθηγητές, μεγάλο επίπεδο, τον Μαρινάτο, τον Θεοδωρακόπουλο. Τους θυμάμαι με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη, ήταν συγκροτημένοι, ήταν επιστήμονες. Ναι. Με επηρέασαν βαθύτατα ορισμένοι. Από τους 23-24 προπαθώ ιδιαίτερα, ο Φέδρον Κουκουλές με τα Βυζαντινάτου και άλλοι τέλος πάντων, ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος. Που ήταν λάκωνες και μανιάτες. Ναι. Πολύ. Αφού μου λες μανιάτες, θα σου πω το εξής. Δεν ξέρω, μας παίρνει ώρα. Μα δεν τελειώνουμε δηλαδή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, θυμάμαι, ήταν μανιάτες ένας λογοθέτης, ο Κωνσταντίνος Λογοθέτης. Ο λογοθέτης, ο οποίος ήταν υπερκαθαρευουσάνος. Ναι. Λέγανε. Επιστρέφει από την αναρωτική του ο λογοθέτης. Αλίμονο λέει ποιος θα εξετάσει. Γιατί, διότι να προσέξει αν ένα λάθος κάνει στην διατύπωση και δεν είναι δόκιμος, δεν είναι δόκιμος. Αττικός ο τύπος, αττικής διαλέκτου. Τύχατε στο. Ναι, και έκανε μαζί δίδες και λίγο δηλαδή. Γιατί λίγο δεν είχα και το πίσω πίσω τόμου ολόκληρου, καταλάβατε. Βιβλία δεν είχαν εκδώσει. Έπρεπε να τρέχουμε σε βιβλιοθήκες να διαβάζουμε. Να γίνει όπως σήμερα. Λοιπόν, και. Έρχεται που πήγαινα λοιπόν να εξεταστώ. Και κάτι με ρώτησε εκεί για την εντελέχεια του Αριστοτέλη. Δεν θα πω στο θέμα. Ναι. Ναι, λοιπόν, και μου λέει, δώστε ένα παράδειγμα. Κάπως έτσι. Έλεγε, ο άλλος μας έλεγε, ντάτσι μίλια στα λατινικά, δώσε όμοια. Δηλαδή, αν ξέρεις και λοιπά. Εξουγενιστική εξέταση, όχι. Ναι. Δηλαδή, υπήρχε πέντε, το πολιτικό πέντε. Ο Σταματάκος μας έλεγε, πατριώτης κι αυτός. Ναι. Ο Σταματάκος. Ωραία, ξέρετε τι είναι να πάρεις πέντε. Με πέντε το έχω πάρει το πτυχίο μου. Αλλά. Τι καθηγητής όμως ήταν, γίνεσαι καθηγητής, γίνεσαι. Ναι, ήταν... Όχι, ήταν φοβερό και μου τα έχει αναφέρει κύριε καθηγητά, καλά να είστε ο συγχωρεμένος ο Κουτσιλιέρης που ήταν μεγάλος φιλόλογος. Πάρα πολύ μεγάλος και σημαντικός. Και μου είχε αναφέρει ότι ακριβώς θυμόταν από τα φοιτητικά του χρόνια εκείνος που ήταν πιο νωρίς, προπολεμικά ήταν φοιτητής. Πόσοι λάκωνες και μανιάτες ήταν καθηγητές πανεπιστημίου. Περισσότερο. Μου λέει με σουρανούσαν στη φιλοσοφική σχολή και στο πνεύμα. Μπράβο. Τεράστια μεγέθη επιστημονικά, όπως ο Φέδων Κουκουλές που είπατε, ο Θεοδωρακόπουλος, ο Λογοθέτης, ο Σταματάκος. Μεγάλα ονόματα της φιλοσοφικής επιστήμης. Το φτωχό της Μάνης ανάγκασε τους ανθρώπους, όπως τον κύριο καθηγητή, να αλλάξουν. Τη ζωή του. Χαρακτηριστικά θα σας πω. Μας έλεγε ο Μακάρης ο Σταματάκος, ο οποίος μας έκανε το κουδίδι. Ναι, τις δημιουργορίες των μιλίων, τέλος πάντων, καταδέκασε οι Αθηναίοι τους ομιλίους κλπ. Στον οποίο οφείλω πάρα πολλά θυμώσει να εμβαθύνουν στο δικτύο, το φίλο σε αυτόν. Ξέρετε, έχετε φάει βρε κανείς από εσάς πορτοκάλι σαλάτα. Εγώ έλεγα μέσα. Εγώ φάει. Έχω μεγαλώσει με αυτό. Και ψωμί από μελανίδι. Λοιπόν, πηγαίνω να εξεταστώ στο λογοθέτη. Μανιάτισε,
άκρος καθαρέ Βοσιάνος. Είχε προηγηθεί η δίκη των τόνων με τον Κακρδί πριν από 6-7 χρόνια. Ήταν μια ολόκληρη ιστορία, ναι, γι' αυτό. Φοβερά. Δεν μπω στο θέμα των ιδεών και των αντιοξιδιών. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, και μου λέει: δώσε ένα παράδειγμα. Δεν θυμάμαι ο λογοθέτη. Ήταν το μουσί του έτσι, αυστηρό με κοίτα. Λέω: ναι, λαμβάνομαι χούν, ήθελα να παίρνουμε χώμα. Πώ κάνει ο αγιοπλάστη του Αγίου και η ιδέα εικονίζεται. Στο παίρνει τη μορφή. Η ιδέα παίρνει μορφή. Μορφή. Έτσι, μπράβο. Και πλέον λαμβάνομαι εν χούν. Πώς, λαμβάνομαι εν χούν, του λέω. Ποδαπός, κύριε, ποδαπός. Σπάρτεθεν, του λέω, σπάρτεθεν. Ω, τούτο και μάντευσα, κύριε. Ω, τούτο και μάντευσα. Κατάλαβε με τη μία ότι είστε φερμένος. Λοιπόν, κύριε καθηγητά. Κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε, αλλά για να δούμε. Θέλετε να πείτε κάτι από εδώ. Τούτη φυλάδα. Ναι, τούτη. Να πούμε δύο πράγματα. Πέστε δύο λόγια από εδώ. Οι δυσκολίες οικονομικές στην Αθήνα ήταν φοβερές. Ήταν φοβερές. Τι έχει τούτο τώρα. Τι έχει αυτό εδώ. Αυτή η φυλάδα. Αυτό δεν διστάζω. Αφού ο καθηγητής μου καθηγητής είχε φάει πορτοκάλι σαλάτα με αυτό έτρωγε και έλεγε όταν πηγαίναμε στο σχολείο μας έλεγε Σταματάκος χτυπάγαμε το πόδι πάνω στις πέτρες στο ίδιο σημείο που είχαμε ξαναχτυπήσει λέει. Και ξαναμάτωνε. Ναι και ξαναμάτωνε. Πώς λοιπόν εγώ να αθετήσω και να καμωθώ τάχατε τον Ευγενή, τον Αριστοκράτη ότι δεν ξέρω ήμουν μη μου άπτω. Ήμουν ένα από τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό το κρατάω αυτό στα χέρια. Αυτό τι είναι. Δεν σας δείχνω ούτε διπλώματα ούτε τιμή. Όχι, για πέστε μας αυτό τι είναι. Αυτό που βλέπετε, έτσι, δεν είναι, έμενα στο οίκο του φοιτητού, έχω γράψει όλα λατινικές λέξεις, λεξιλόγιο που έβγαζα από λεξικό, στραβωνόμουν όλη τη νύχτα, γιατί ήμουν πάρα πολύ καλός στα λατινικά. Πρέπει να το ομολογήσω, ναι. Κατά κοινή ομολογία. Λοιπόν, και εκεί στον οίκο του φοιτητού που μέναμε καμιά εξεταριά, ούτε φαγητό, ούτε τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν, βλέπω λοιπόν να πέφτουν φύλλα τέτοια λευκά από πάνω, από κάποιες υπηρεσίες, σωρώ κάτω στην αυλή, στον κήπο πίσω. Η περέατρια ήταν μια ωραία κοπέλα, δεν θυμάμαι, όλα αυτά ήταν σε απόσταση βεβαίως. Τότε φούσκωρη η καρδιά, αλλά έπρεπε να κάνουμε το χρέος μας, να αναδείξουμε την ηθική αλήθεια, να σταθούμε δυνατοί. Ναι, λοιπόν. Σε ευχαριστώ, Τα μαζεύω όλα από το κάτω και βρίσκω ένα σύρμα από την αυγή, μία πρόκα και το τρυπάω. Και είναι και αυτά τα χαρτιά. Αυτό, γιατί δεν είχα τετράδιο. Είχα ένα-δύο τετράδια, αλλά όλα δεν φτάνανε. Δεν φτάνανε. Και το έβγαζα στον οίκο του φοιτητή, δεν το έβγαζα έξω βεβαίως. Και είναι γραμμένα όλα λατινικά. Εκείνα τα τετράδια, τα φύλλα, τα φύλλα. Ναι. Που... και γι' αυτό το κράτησα. Ενώ άλλα δεν τα έχω κρατήσει. Αυτό το κράτησα ακριβώς γιατί είναι, συμβολίζει, είναι η σφραγίδα της εποχής των δυσκολιών. Αυτά αγαπητοί. Είστε κύριε καθηγητά ανεξάντλητος. Και εγώ δηλαδή που σας γνωρίζω και για πρώτη φορά, ο Βασίλης από κοντά, έτσι που βρίσκομαι τόσο δίπλα σας, πραγματικά δηλαδή είναι συγκινητικός ο τρόπος και η πορεία. Δύο λόγια θα έλαμε κλείνοντας, γιατί και ο χρόνος της φιλόξενης εκπομπής μας εδώ στην Ελλάδα ναι, φτάνει στο τέλος του. Δύο λόγια εγώ θα ήθελα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός που εισέπραξε όλα αυτά που εισέπραξε στη ζωή του, τι βλέπει σήμερα, για πείτε, τι, μερικά μηνυματάκια για το σήμερα, για το παρόν, έτσι, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Πώς τα βλέπω τα πράγματα. Όχι, πώς βλέπετε το παρόν, πώς βλέπετε το αύριο. Τι να πω τώρα. Ναι. Μαύρο είναι. Δεν είμαι βέβαια εκείνος που θα προβλέψω. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα. Ένα ξέρω ότι εδώ που φτάσαμε στα διέξοδα, τα κοινωνικά, τα ηθικά, τα πνευματικά και τα οικονομικά που έφτασε ο λαός μας, αλλά και γενικότερα η Ευρώπη, διότι στράβωσε, πήρε στραβό δρόμο από και το δυτικό κόσμο. Ο δυτικό κόσμο που διέρχεται βαθύτατη κρίση. Το φώναξε ο Νίτσε, το φώναξε ο Κίτσε. Κάτι μια άλλη ιστορία που θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για να δίνουμε διαλέξεις ατέλειωτες για αυτά τα πράγματα. Ναι, εδώ που φτάσαμε λοιπόν στο αδιέξοδο, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει δύο τινά υπάρχουν. Ή να γυρίσουμε στο παρελθόν, δηλαδή στο αλέτρι,
Στις ρίζες μας. Στις, ναι, στις, αλλά επαναλαμβάνω, ρίζες εννοώ το αλέτρι. Στα παλιά είναι να απαρνηθούμε και το τρακτέρι και τηλεόραση και όλα, γιατί αυτά μας έχουν εχμαλωτήσει. Είμαστε εξάρτημα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνεις. Λοιπόν, οι καλλιέργειες έχουν αλλάξει. Είναι συλλογικές, είναι μεγάλες. Ο μικρός κλήρος χάθηκε. Ναι. Εντάξει, θα γυρίσουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μιλώ να έχει ένα κυπάκο και να ζήσει, διότι εγκατέλειψε την Αθήνα. Λέω σαν μήνυμα να γυρίσει πίσω. Είναι αδύνατον να γυρίσει πίσω. Πίσω. Ναι. Την εποχή που μιλάμε με το ίντερνετ, με το. Μα, όλα αυτά. Τα... Όλα αυτά. Έτσι, ναι. Να μείνουμε με τα σταυρωμένα τα χέρια, αποκλείεται. Σωστό. Ένα απομένει. Το λέει και ο καθηγητής ο Θερακόπουλος. Είναι η επίγνωση, η αναγνώριση των ορίων που έχουμε φτάσει. Μάλιστα. Να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορεί στο όνομα των ανέσεων να διακινδυνεύουμε την ελευθερία μας και την αξιοπρέπειά μας. Μάλιστα. Πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαία το λέτε. Έτσι, λοιπόν, ναι, να είμαστε ρεαλιστές. Πίσω δεν γυρίζει η ανθρωπότητα το ποτάμι. Τώρα πού πηγαίνει, δεν ξέρουμε. Ναι. Δεν ξέρουμε. Αλλά ένα, να έχουμε βαθύτατη επίγνωση ως άνθρωποι ο καθένας, να αναλάβουμε την ευθύνη. Η ευθύνη δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι εντάξει, δεν έθιξα κανέναν. Έχεις ευθύνη και για τον άλλον. Αυτή είναι το καινούριο νόημα της ευθύνης. Δεν είναι η ευθύνη μόνο για τον οίκο. Ακριβώς πρώτου 40 ή παλαιότερα. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που δημιούργησαν έναν αιώνα του πυρός και του σιδήρου, έτσι έχουμε σήμερα βία και εγκληματικότητα, δεν μας επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις. Να πεις, εγώ δεν άδειξα κανένα. Πρέπει να αναλάβεις, να θεωρείς τον εαυτό σου υπεύθυνο και για τον διπλανό σου, για τη δυστυχία του διπλανού σου. Ναι. Επίγνωση λοιπόν, επίγνωση. Και ως ανθρώπων και ως λαού. Και ως λαού. Ναι. Μπράβο, κύριε καθηγητά. Αποκτήσουμε συλλογική συνείδηση. Σας ευχαριστούμε. Και εγκαινιάσατε, κάνατε το πρώτο πνευματικό βήμα της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας. Και όταν κουραζόμαστε, γιατί θα συνεχίσουμε και με άλλους πνευματικούς δημιουργούς, όταν κουραζόμαστε θα ερχόμαστε να παίρνουμε κουράγιο από εσάς. Να είστε καλά. Και εγώ από εσάς. Πραγματικά να σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά, για αυτή τη γνωριμία στο ανθρώπινο επίπεδο, γιατί επαναλαμβάνω, η εκπομπή μας, το πνευματικό βήμα, είναι εκπομπή που έρχεται λίγο πριν την εκδήλωση που θα έχουμε στο πνευματικό κέντρο, είπαμε, του Δήμου Σπαρτιατών. 7 Δεκεμβρίου. Εκεί Δεκεμβρίου, θα μιλήσουμε για το πνευματικό Σαββατόβραδο σας εκείνο, έργο. Έτσι, το Σαββατόβραδο εκείνο, στις γύρω στις 6.30 ώρα, φαντάζομαι τέτοια ώρα, ναι, χειμερινή, θα έχουμε την αναφορά στον πνευματικό κολοσσό, θα μου επιτρέψετε, και ο γόγιθο, αυτό θα το επανέλθω εγώ. Είναι να το αποδέχεστε αυτό, γιατί σαν φιλόλογος η γραμματική και γενικά η γλώσσα έχει αυτό τον υπερθετικό βαθμό να τον χρησιμοποιούμε κάπου. Και να πω κάτι, και να πω κάτι, Βασίλη. Για μένα, την ώρα αυτή που βρεθήκαμε κοντά σας, το γόγιθος αποκτά κι άλλο περιεχόμενο. Δηλαδή γίνεται ακόμη πιο συμπαγής και ακόμη πιο βαρύς, να ξέρετε. Δηλαδή όταν γνωρίζεις και τον άνθρωπο και υπό ποιες συνθήκες φτάσαμε στον πνευματικό αυτό κολοσσό που λέγεται Δημήτρης Κατσαφάνας, έχει δύο φορές σημασία και αξία. Ίσως να το είπα ελαφριά στην αρχή, τώρα το λέω και με τα λόγου γνώσεων. Ναι, το λοιπόν, εκεί το Σαββατόβραδο στις 7 Δεκεμβρίου, όσοι μας βλέπουν και μας ακούν, Σπαρτιάτες εμείς, πρέπει να βρεθούμε, να τιμήσουμε τον άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο του τόπου μας, αυτή την τεράστια προσωπικότητα της Λακωνίας μας, τον Δημήτρη τον Κατσαφάνα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε την υπομονή να μας δείτε και να μας ακούσετε. Επανερχόμαστε με μια καινούργια εκπομπή και μια γνωριμία με κάποια άλλη πνευματική μορφή, κάποια άλλη προσωπικότητα του τόπου μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και σας αγαπώ.